Μάτσε ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η 18η ισοπαλία σε 59 αναμετρήσεις με τον Πανιόνιο απέναντι σε μια ομάδα που ο Πανιόνιος επιστράτευσε κάθε εκμάδα της δύναμής του, παλεύει με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην κατηγορία. Εδώ έχουμε στο τρίτο λεπτό το πρώτο σουτ του Καμαρά μετά το σπάσιμο του Σουντανή, απόρρια του κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πάμε στο 13ο λεπτό για να δούμε αυτή την κεφαλιά του Λοβέρα μετά τη σέντρα του Ποντένσε, την οποία έξω τέρωσε ο Γάλλος τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Πολλές τελικές όπως θα δείτε. Εδώ ένα σουτ στο 20ο λεπτό από τον Σουντανή, άστοχο όμως πάνω από την εστία του Μαλέρ. Ακόμη ένα από τον Μπουχαλάκη στο 23ο λεπτό μετά την κόντρα πάνω στο Χαβαγγέλου. Εδώ ένα ζευγάρι, οι Κάζο φίλοι του Πανιωνίου, πανηγυρίζουν με το δικό τους τρόπο για αυτή την ισοπαλία ή τέλος πάντων για κάποιον άλλο λόγο. Εδώ ένα φαλτσαριστό αριστερό σουτ από τον Τσιμίκα, ο οποίος είχε αρκετά ανεβάσματα στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ποντένσε ακόμη μία φορά μπροστά από την εστία του Μαλέρν, λίγο πριν φτάσουμε στο 40. Ξανά ο Πορτογάλος ένα εντυπωσιακό σλάλομ που τελείωσε με αυτό το δεξί σουτ λίγο έξω από την εστία του Μαλέρν. Μία ακόμη ενέργεια που καταλήγει σε αυτή την κεφαλιά που γίνεται από τον Γκερέρο και τον γκολ όμως δεν έρχεται για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η δεύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή τελική του Πανιωνίου, το δεξί σουτ του Μασούρα πάνω στον Σα. Ο Πέδρο Μαρτίνς έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, όπως καταλάβατε, τον Βαλμπουενά, ο οποίος ξεκίνησε αρκετά ζεστά στο παιχνίδι και συμμόρφωσε την κατάσταση. Είδαμε μια κεφαλιά προς τα πίσω παραλίγο αυτό γκολ στη σέντρα του Γκερέρο μετά την κεφαλιά του Παπαγεωργίου. Και εδώ έχουμε τη φάση που θα δείτε ο Γκασπάρ βγάζει αυτή τη σέντρα με το δεξί, η μπάλα χτυπάει στον αγκώνα του Παπανικολάου και ο Ματίς Βαλμπουενά από το σημείο του πέναλτι θα σκοράρει για μία ακόμη φορά, η τρίτη του, το τρίτο του γκολ με πέναλτι για τον Ολυμπιακό που παίρνει το προβάδισμα στο 53. Ο Ποντένσε σε μία ακόμη προσπάθεια να βρει στόχο χωρίς όμως να το καταφέρει στο 66. Φτάνουμε στο 77 για να δούμε ξανά τον Ποντένσε να σουτάρει χωρίς όμως να απειλεί ιδιαίτερα την εστία του Πανιωνίου. Εδώ διπλή ευκαιρία, πρώτα με το σουτ του Βαλμπουενά από μακριά και συνέχεια με τον Γκασπάρ, ο οποίος πήρε τη θέση του Ελ Αμπντελαούι. Και εδώ είναι η στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι ο Εμμανουηλίδης στο 80 αντί του Παπανικολάου. Ο νεαρός θα εκμεταλλευτεί αυτή την θαυμάσια πάσα του αρχηγού του Πανιωνίου του Κόρμπου και με μια κίνηση στην ουσία ρίχνει στο καραβάτσο τον Τσιμίκα και με αυτό το πλασέ θα νικήσει τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού για να ισοφαρίσει στο 88, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Πανιωνίου. Και βέβαια σοκάρει τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους για να αντιδράσουν. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δούμε, δημιούργησαν τις ευκαιρίες στο 92 με το πλασέ του Μασούρα που προσπαθεί να πληγώσει την παλιά του ομάδα, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 94 ακόμη μία προσπάθεια με τον Ελαραμπή μετά από την πάσα του Μασούρα. Η μπάλα σκάει μπροστά από την εστία και θα διώξει τελικά ο Σταυρόπουλος. Βλέπετε την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παιχτών του Ολυμπιακού στον πάγκο. Και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία με το φάουλ του Βαλμπουενά, το οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο Μαλέρ. Και έτσι γράφτηκε αυτή η ιστορία της ισοπαλίας του 1-1 στη Νέα Σμύρνη, με τον Ολυμπιακό να χάνει έδαφος, αλλά κυρίως, όπως είπαμε, να πληγώνεται ψυχολογικά, αν θέλετε. Θα το δούμε βέβαια αυτό αρχής γενομένης από την Τρίτη. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Αθήνα με πρωινή προπόνηση που έγινε σήμερα. Nossa pressão que foi um castigo porque nós temos que ser muito mais sérios no último terço. Πράγματι ήταν μια τιμωρία σήμερα από την πλευρά του αντιπάλου μας, γιατί είχαμε στο παιχνίδι τόσες πολλές ευκαιρίες για να μπορούσαμε να έχουμε βάλει γκολ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσεις πώς συμβαίνει αυτό σε ένα παιχνίδι με τόσες πολλά τελικά σουτ, με τόσες πολλές τελικές προσπάθειες, με τόσα πολλά κόρνερ, με τόσες πολλές ευκαιρίες για να σκοράρεις. Αυτό που μας λείπει είναι το τελείωμα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο καταιγιστικοί, πολύ πιο αποτελεσματικοί στο τελείωμα των φάσεων. Δεν γίνεται να έχει ο παίχτης εκείνη τη στιγμή την ευκαιρία να βάλει ένα γκολ και να μην το κάνει.
Γι' αυτό μίλησε και για την τιμωρία. Νομίζει πως πραγματικά σήμερα μας τιμώρησε ο αντίπαλός μας, γιατί στη μία ευκαιρία που είχε ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός και ποιοτικός. Όχι, πιστεύει πως έχουμε πραγματικά δύο πρόσωπα, αλλά ανεξάρτητα από, από τις απαιτήσεις του αγώνα, είναι τα δύο πρόσωπα. Το ένα εντός έδρας και το άλλο εκτός έδρας, οποιαδήποτε διοργάνωση και είναι αυτή. Νομίζει πως μέσα στην έδρα μας είμαστε πολύ πιο δυναμικοί, πολύ πιο καταιγιστικοί, πολύ πιο. Να πω τη λέξη, τώρα δεν ξέρω. Είμαστε killer, δεν ξέρω πώς να το πω, στα τελειώματα των φάσεων. Εκτός έδρας όμως, μας λείπει αυτό και σε οποιοδήποτε είναι και το επίπεδο του αντιπάλου. Πριν όμως από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, προηγείται το παιχνίδι με την Τότεναμ και εκεί αν η ομάδα δεν έχει καλύτερο επίπεδο και πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα απέναντι σε μια αγγλική ομάδα που έχει το επίπεδο της Τότεναμ. Το επίπεδο αυτό, τόσο ψηλό επίπεδο. Για εμάς δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Σίγουρα είναι μια μέρα που πρέπει να τη χαρούμε. Αλλά η συνέχεια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι. Αύριο ξεχνάμε αυτό το παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό που για εμάς είναι τελικός. Ήμουνα σίγουρος γιατί έβλεπα την ομάδα τα τελευταία παιχνίδια και στις προπονήσεις. Είμαστε σε φοβερή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ψυχολογία έχει αλλάξει. Η προπόνηση γίνεται πλέον με διαφορετική διάθεση, με πολύ ψηλό τέμπο. Και σιγά σιγά τα παιδιά αντιλαμβάνονται και το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να δουλέψουμε. Θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας και να είναι μέχρι το τέλος. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να τους ανταμείψουμε με τέτοιες εμφανίσεις και με τη σωτηρία βέβαια της ομάδος. Είναι απίστευτο συνέστημα να παίρνεις βαθμό μες στην έδρα σου, προσωπικά για μένα από την πρώτη χρονιά, πόσο μάλλον τον Ολυμπιακό μου είναι, πιστεύω, από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Αν όχι καλύτεροι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Γιατί έρχεται την επόμενη εβδομάδα ένα πολύ δύσκολο μάτς και πρέπει να το πάρουμε. Ποιος σου έχει πει πριν το παιχνίδι ότι θα σκοράρεις? Όπως είπα, το λέγαμε από το ξενοδοχείο όλοι για κάποιο λόγο. Είχαμε το προαίσθημα αυτό και βγήκε σε καλό. Τον Πανιόνιο, τι σημαίνει αυτός ο βαθμός? Μετά από νίκη στη Ξάνθη, μετά από ένα βαθμό παίζοντας με 10 απέναντι στον Άρη, περισσότερη αυτοπεποίθηση γιατί τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Να σας πω την αλήθεια. Ήταν ένα παιχνίδι που οι περισσότεροι, πιστεύω, για να είμαστε ειλικρινείς, το θεωρούσαμε χαμένο. Αλλά δείξανε τα παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν πέφτουμε εύκολα. Το πιστέψαμε από ένα σημείο και μετά και βγήκε σε καλό. Είναι ένας βαθμός χρυσάφι, μπορούμε να πούμε, για τη συνέχεια και μας δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση προφανώς. Είναι μια ισοπαλία απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες. Να δούμε διαιτητής, εδώ ήταν ο Κομίνης, στο Βάρο Διαμαντόπουλος. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που ζητάει πέναλτι Ολυμπιακός σε ένα πέσιμο του Μπουχαλάκη για ένα κράτημα από το Μασούρα. Εδώ βλέπετε πράγματι ο Μασούρας τον πιάνει, τον πετάει κάτω, αλλά εδώ κοιτάξτε τι υπάρχει. Η μπάλα δεν έχει φύγει από το κόρνερ που χτυπιέται, άρα εδώ βλέπετε μετά πόση ώρα έχει την μπάλα. Άρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει πειθαρχική ποινή. Να πάρει την κίτρινη ο Μασούρας και μετά να χτυπηθεί το κόρνερ. Ο Μασούρας τράβηξε και έπεσε κάτω ο Μπουχαλάκης πριν φύγει η μπάλα από το σημείο του κόρνερ. Να πάμε λοιπόν στο πέναλτι το οποίο δόθηκε. Εδώ πράγματι την ώρα που κάνει το σουτ ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα δείτε ότι ο παίχτης του Πανιωνίου απλώνει το χέρι, δεν είναι στη φυσική θέση, διωγγώνει, μεγαλώνει και τον όγκο του σώματος. Βλέπετε εδώ, υπάρχει παράβαση, σωστά δόθηκε το πέναλτι από τον Κομίνη. Αυτό ο Παναγιώτη μπορεί να το δώσει ο εποπτής, δηλαδή που έχει καλύτερη οπτική γωνία. Νομίζω, ή το βλέπει ο Κομίνης. Νομίζω ότι είναι και θέμα VAR, ναι. Γιατί μπορεί να μην πήγε, αλλά το είπαν από πάνω και είναι κλασική περίπτωση πέναλτι. Και εδώ να δείξουμε για μια διαμαρτυρία που υπάρχει, είναι το γκολ το οποίο βάζει ο Πανιόνιος. Αν στη σέντρα, στη διεκδίκηση της μπάλας, εδώ κοιτάτε, ο παίχτης του Πανιωνίου διώχνει την μπάλα και ο παίχτης του Ολυμπιακού πέφτει επάνω στον παίχτη
του Πανιωνίου. Ο δε διαιτής είναι στα τρία μέτρα και σωστά συνεχίζει το παιχνίδι και μέτρησε τον γκολ από την πλευρά της ομάδας του Πανιωνίου.